Γεια σας, τι κάνετε, πως είστε? Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Καλώς ήρθατε στην τρελοπαρέα μας και σε ένα ακόμη vlog μας. Αν είσαι από αυτούς που βλέπεις τα βίντεο και δεν κάνεις subscribe, αυτό αλλάζει τώρα. Πας ακριβώς από κάτω, πατάς το κόκκινο κουμπάκι που γράφει subscribe και ακριβώς από δίπλα πατάς το κουδουνάκι για να σου έρχονται ειδοποιήσεις κάθε φορά που ανεβάζω νέο βίντεο. Και αν δεν με ακολουθείς στο Instagram, θα σε μαλώσω. Πας τώρα να με ακολουθήσεις, εκεί σε ενημερώνω για τις αλλαγές που γίνονται στο YouTube πότε ανεβαίνει νέο βίντεο. Εκεί μπορείς να μετέχεις πιο ενεργά σε μελλοντικά βίντεο με διάφορες ερωτήσεις. Όπως επίσης εκεί μπορείς να παίρνεις μέρος σε διάφορους διαγωνισμούς που βάζω πότε στη σελίδα μου. Και χωρίς άλλη καθυστέρηση, πάμε στο βίντεο. Όπως θα έχετε ήδη δει από τον τίτλο, σήμερα είναι η 17η μέρα των vlog μας. Σήμερα σας έχω ένα υπερτεράστιο χριστουγεννιάτικο supermarket haul και στο τέλος του βίντεο σας έχω και ένα τεράστιο γλυκύτατο χριστουγεννιάτικο διαγωνισμό ως ευχαριστήριο δώρο που φτάσαμε τους 4.000 συνδρομητές. Για να μην βγει τεράστιο το βίντεο, πάμε γρήγορα να ξεκινήσουμε με τα ψώνια μας. Να σας πω ότι του έδωσα να καταλάβει, βέβαια η αλήθεια είναι ότι ψώνισα μέχρι τέλος του χρόνου. Ψώνισα επίσης, γιατί το λέω χριστουγεννιάτικο haul τώρα, θα αναρωτιέστε. Πήρα και υλικά για μελομακάρονα. Έχω πάρει επίσης πάρα πολλά πράγματα, δηλαδή έχουμε να φτιάξουμε και τι δεν έχουμε να φτιάξουμε. Θα τα δείτε όλα στην πορεία έτσι των vlog μας. Χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, πάμε να ξεκινήσουμε με τα ψώνια μας. Εδώ λοιπόν βλέπετε τις άπειρες σακούλες. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με τα πραγματάκια που έχω χύμα και μετά πάμε στις σακούλες. Όπως είδατε λοιπόν, έχω πάρει 3 Pepsi Max. Αυτές εδώ έχουν αλλάξει και συσκευασία. Αυτές εδώ, οπότε πήρα 3 τέτοιες. Πήρα ένα κονιάκ, πήρα το μεγάλο παιδιά. Δεν θα το χρησιμοποιήσω μόνο για τα μελομακάρονα. Γενικότερα φτιάχνω διάφορα γλυκάκια που θέλουν κονιάκ, οπότε πήρα ένα μεγάλο να υπάρχει. Πήρα 2 χαρτιά υγείας. Ήταν σε πολύ καλή προσφορά τα συγκεκριμένα και μας αρέσουν πάρα πολύ, οπότε πήρα 2 πακέτα. Και πήρα και ένα τέτοιο κοντάρι, το οποίο θα σας δείξω γιατί το πήρα στη συνέχεια. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε με την πρώτη μας σακούλα. Λοιπόν, ξεκινάμε με μαναβικά. Έχω πάρει άπειρα, πάμε να σας τα δείξω. Πήρα λοιπόν ένα ματσάκι σέλινο. Το πήρα γιατί θέλω να φτιάξω φασολάδα και θα την κάνουμε και πολύ σύντομα. Καροτάκια, για τον ίδιο λόγο. Πήρα μερικά κρεμμυδάκια. Κρεμμυδάκια έχω ακόμα, αλλά πήρα άλλα 4-5 έτσι να υπάρχουν. Πήρα μερικά κρεμμυδάκια φρέσκα. Τα πήρα και για να ξαναφτιάξω σπανακόπιτα, γιατί ξετρελαθήκαμε, οπότε θέλουμε να κάνουμε άμεσα ξανά. Αλλά πήρα και για σαλατούλες. Συνεχίζουμε με αγούρια. Πήρα νομίζω 5 αγγούρια, ναι 5. Τα πήρα και για χωριάτικες και για τζατζίκι, για όλα αυτά τέλος πάντων. Πήρα ξινόμηλα, τα λατρεύουμε, ιδίως ο Κώστας παιδιά τους αλλάζει τα φώτα, οπότε πήρα μερικά. Πήρα λίγο μπρόκολο, το λατρεύω παιδιά το μπρόκολο, οπότε θα το κάνω άμεσα. Πήρα ένα διχτάκι πατάτες Κύπρου, είναι οι αγαπημένες μας πατάτες και για τηγανιτές παιδιά βγαίνουνε φανταστικές. Ένα μαρουλάκι. Και μερικές ντοματούλες. Νομίζω έχουμε τελειώσει με τα μαναβικής, οπότε τα τακτοποιώ στο ψυγείο και επανέρχομαι. Συνεχίζουμε με κρεατικά. Πήρα 2,5 κιλούς κιμάδες μοσχαρίσιους πάλα. Πήρα 2 μπριζόλες χοιρινές κόντρα. Και πήρα και 5 πανσετούλες χοιρινές γιατί τις λατρέψαμε παιδιά την τελευταία φορά, οπότε θα τις ξανακάνουμε σύντομα. Επόμενη σακουλίτσα. Πήρα 1 κιλό φέτα ήπειρος. Σήμερα πήγαμε στο Σκλαβενίτη, γι' αυτό δεν πήρα την άλλη τη φέτα που είχαμε πάρει την άλλη φορά My Market. Πήρα αυτήν εδώ πέρα την ήπειρος που μας αρέσει επίσης. Ένα πακέτο σφολιάτα, χρυσή ζύμη. Αυτή την πήρα για να κάνω παιδιά ζαμπονοτυρόπιτα. Ανυπομονώ να φτιάξω ζαμπονοτυρόπιτα, θα γίνει τέλεια. Έχω μια τέλεια συνταγή. Πήρα 1 κιλό σπανάκι, αυτό εδώ πέρα που είναι σε μερίδες. Αυτό το είχαμε πάρει και την προηγούμενη φορά και φτιάξαμε τη σπανακόπιτα. Μας άρεσε πάρα πολύ, οπότε το ξαναπήραμε. Από υφαντής πήρα αυτά εδώ τα μπεργκεράκια. Τα πήρα για να κάνουμε κάτι γρήγορο, ένα γρήγορο μπέργκερ δηλαδή, ας πούμε ένα βράδυ έτσι που θέλουμε να φάμε κανένα μπεργκεράκι, να κάνουμε τέτοια. Και πήρα και ένα μεγάλο βούτυρο, το fast, αυτό εδώ. Γιατί η αλήθεια είναι ότι την πρώτη φορά σας είχα πει, είχα πάρει τα μικρούλια, δεν εξυπηρετούνε, οπότε τώρα πήρα το μεγάλο. Συνεχίζουμε με επόμενη σακούλα και πάμε τώρα να δείτε εδώ πέρα τι έχω πάρει. Πήρα 1, 2, 3 τεράστια πακέτα, τυρί ανάμικτο τριμμένο. Ζήτησε εκεί πέρα στα τυριά να μου βάλουν τα ανάμικτα τυριά αυτά που τους έχουν μείνει. Τα διάφορα ρε παιδί μου, όπως το λένε. Λοιπόν, οπότε ζήτησα 1,5 κιλό, δεν είχαν ακριβώς 1,5 κιλό, αλλά αυτά τα τρία νομίζω βγαίνουν γύρω στα 1.300, κάτι τέτοιο. Οπότε, γιατί τα πήρα τόσο πολλά, λοιπόν θα σας πω. Θέλω να φτιάξω ξανά πίτσα. Θέλω να φτιάξω ζαμπονοτυρόπιτα. Θέλω να κάνω σουφλέ. Οπότε ένα πακέτο για το καθένα. Και είμαστε κομπλέ. Ένα πακέτο με 3 συσκευασίες κρέμες γάλακτος. Τυράκι τριμμένο για τα μακαρόνια. Αυτό είναι παρμεζάνα γκράνα παντάνο. Είναι η αγαπημένη μας, οπότε αυτή παίρνουμε. Είναι γύρω στα 350 γραμμάρια. Ένα βουτυράκι ακόμα. Αυτό το πήρα για κάποιο κέικ, για κάτι τέτοιο. Πήρα ένα μεγάλο πακέτο μπέικον. Δεν πήρα τα μικρά τα μίζερα. Πήρα ένα μεγάλο τούμπανο γιατί θέλω για την πίτσα. Θέλω για το σουφλέ. Θέλω και για ρολό που θα κάνω κιμά με γέμιση μέσα αυγά, μπέικον και τέτοια, οπότε πήρα να υπάρχει. Ένα τυρί Φιλαδέλφια, πήρα το μεγάλο, και για πίτσα και για διάφορα άλλα. Ίσως το βάλω και στο ρολό με τον κιμά. Μπορεί να το βάλω στη γέμιση και Φιλαδέλφια. Συνεχίζουμε τώρα με 20 φέτες τυρί γκούντα και 20 φέτες γαλοπούλα καπνιστή τοστάκι. Αυτά τα δύο τα πήρα για τοστάκια. Τώρα πήρα 10 φετούλες τσένταρ. Αυτά τα πήρα για μπέργκερ. Και πήρα και 10 φετούλες ζαμπόν. Αυτά τα πήρα για τη ζαμπονοτυρόπιτα. Επόμενη σακούλα. Πήρα ένα πακέτο χαρτοπετσέτες. Ένα κόσκινο που δεν είχα. Χρειάζεται, παιδιά, χρειάζεται πάρα πολύ. Φιστίκια χουανίτα, τα αγαπημένα μου. Ξύλα κανέλας. 4 γαλατάκια νουνού. Μια μεγάλη συσκευασία baking powder. Ένα πακέτο τσίχλας με δυόσμο. Μία τριπλή συσκευασία, είναι 2/1, αλεύρι μαλακό. Τα θέλω για τα μελομακάρονα. Και ένα μέλι. Επόμενη σακούλα. Πήρα λοιπόν 4 συσκευασίες πένες. Προσέχω πως τα κρατάω, θυμάστε στο άλλο σούπερ μάρκετ haul τι πάθαμε. Λοιπόν, πήρα 4 και θα μείνουν 4. 2 συσκευασίες ρεβίθια χοντρά. Τα λατρεύω, παιδιά, τα ρεβίθια. Την τελευταία φορά που τα κάναμε βγήκαν όνειρο, οπότε πήρα 2. Ένα πακετάκι φασόλια. Θέλω να κάνω μια φασολάδα όπως σας είπα. Ένα πακέτο ράφλες barbecue. Και μια πενταπλή συσκευασία Kinder Bueno. Πάμε τώρα επόμενη σακούλα. Λοιπόν, πήρα αυτόν εδώ τον τόνο, έχει 2 πακετάκια μέσα. Πήρα πιτούλες, ξέρετε ότι τις λατρεύω τις πίτες. Αυτή τη φορά πήρα με αλεύρι καλαμποκιού, μου το προτείνατε εσείς και είπα να το δοκιμάσω. Οπότε τις πήρα αυτές εδώ. 2 πακέτα ψωμιά μπέργκερ. Σας είπα θέλουμε να κάνουμε μπεργκεράκια. 2 συσκευασίες καρύδα ψύχα για τα μελομακάρονα. Μία μαγιονέζα, την πιο μεγάλη που βρήκα. Έψαχνα, παιδιά, σαν τρελή, για λάκτα με cheesecake φράουλα. Δεν βρήκα, οπότε είπα να πνίξω τον καημό μου απόψε με μία λάκτα με λίλα πάουζε. Νομίζω θα είναι τέλεια κι αυτή. Λατρεύω τη λίλα, οπότε θα τη δοκιμάσουμε σύντομα. Και πήρα και για τον Κώστα αυτές εδώ πέρα τις σοκολάτες Kinder. Είναι 16 στο σύνολο, φανταστικές. Θα τους αλλάξουμε τα φώτα νομίζω. Συνεχίζουμε τώρα με επόμενη σακούλα. Ένα μεγάλο ψωμί του τόστ. Μία συσκευασία πικάντικα στεράκια. Είναι φανταστικά, παιδιά, αυτά. Αν δεν τα έχετε δοκιμάσει πρέπει οπωσδήποτε να τα δοκιμάσετε. Να σας πω ότι όλες αυτές τις λιχουδιές δεν τις πήρα για να τις φάμε σε μια εβδομάδα. Αυτά θα τα έχουμε μέχρι τέλος του χρόνου, θα τα λιβανίζουμε λίγο κάθε μέρα. Πλέον σας έχω πει έχουμε αλλάξει διατροφικές συνήθειες. Δεν τρώμε έτσι τα ανθίγυνα που έτρωγα κάποτε. Απλά πήραμε και τέτοια, εννοείται ρε παιδιά. Χριστούγεννα έχουμε. Οπότε πήρα και 2 συσκευασίες Lay's με ρίγανη. Πήρα 3 πακέτα κρουτών. Δεν μπορούσα να αντισταθώ ρε παιδιά, ήταν 2/1 δώρο. Εντάξει, θα φτιάξω και δικά μου κρουτών, αλλά προς το παρόν μας πάμε τα έτοιμα. Και τελευταία σακούλα για σήμερα. Λοιπόν, σας έδειξα το κοντάρι πριν. Δεν σας είπα γιατί το πήρα. Λοιπόν, πήρα και αυτήν εδώ πέρα τη σκούπα. Τη βλέπετε. Λοιπόν, αυτή γιατί την πήρα. Θέλω με αυτήν εδώ πέρα να καθαρίζω την ντουζιέρα. Η αλήθεια είναι ότι έχω κουραστεί να κάθομαι κάτω και να τρίβω με το σφουγγαράκι. Οπότε πήρα αυτή για να κάνω τη δουλειά μου μπαμ μπαμ. Νομίζω πολύ εξυπηρετικό, θα το δούμε σε επόμενο βίντεο, όπως και δίποτε. Και θα δούμε πώς με βολεύει να κάνω και τα πλακάκια μέσα στην ντουζιέρα με αυτό. Πήρα ένα πακέτο βαμβάκι, δεν είχαμε στο σπίτι, οπότε έπρεπε να πάρω. Μάλλον δύο, ήταν 1/1 δώρο. Sour gel και σαμπού μαζί, αντρικό, Old Spice. Είναι φανταστική μυρωδιά, εντάξει, μόλις το μύρισα, λέω, Κώστα, τι σου πήρα, δικά σου είναι αυτά. Θα πας στην πλάκα του γιατί μυρίζει τέλεια. Το τι είμαι το παιδί ατύχημα το ξέρετε πλέον, το έχετε καταλάβει. Οπότε πήρα την πιο μεγάλη συσκευασία Hansa Plus που βρήκα. Έχει μέσα 40 τσιρότα, οπότε αυτό πήρα. είναι και ανθεκτικά στο νερό. Είναι πολύ απαραίτητα, παιδιά, για μένα. Και τελευταίο πράγμα για αυτό το haul, εσείς μου το προτείνατε για τις εστίες της κουζίνας κατά κύριο λόγο. Πήρα λοιπόν αυτό το σιφ, ή παλιά το λέγανε ζιφ, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, σιφ, δεν θα τα χαλάσουμε εκεί πέρα. Πήρα αυτό εδώ πέρα. Θα το χρησιμοποιώ σίγουρα στις κεραμικές εστίες και λέει ότι μπορείς να το χρησιμοποιείς και για τα άλατα και για αφαίρεση βρωμιάς και τα πάντα όλα, τέλος πάντων. Οπότε, παιδιά μου, θα το εγκαινιάσουμε άμεσα σε vlog. Και έφτασε η στιγμή που όλοι περιμένατε και που περίμενα και εγώ εδώ και 2 ολόκληρες μέρες. Λοιπόν, φτάσαμε τους 4.000 συνδρομητές και θέλω να σε ευχαριστήσω μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί μεγάλωσε η παρέα μας. Βλέπω τα σχόλιά σας και χαίρομαι επίσης πάρα πολύ που μου λέτε ότι σας κρατάω ωραία παρέα, ιδίως τώρα τις γιορτές. Να σας πω ότι και εσείς μου κρατάτε παρέα, σας το έχω ξαναπεί αυτό. Και μέσα από τα σχόλια και από τα μηνύματά σας στο Instagram, αλλά κυρίως και μόνο που ανοίγω μια κάμερα και ξέρω σε ποιους μιλάω και μοιράζομαι μαζί σας διάφορα πράγματα, για μένα αυτό, παιδιά, είναι τέλειο. Οπότε, ήρθε η ώρα να σας ευχαριστήσω που φτάσαμε τους 4.000 συνδρομητές με ένα γλυκύτατο χριστουγεννιάτικο δώρο. Λοιπόν, είναι, όπως καταλαβαίνετε, σοκολατικά. Γιατί ξέρετε ότι είμαι λιχούδο και έφτασε η στιγμή στο κανάλι μου να βάλουμε και τέτοιο διαγωνισμό. Τι γλυκά είναι όμως. Λοιπόν, διάλεξα τα καλύτερα γλυκά, αυτά που με πορώνουν εμένα πιο πολύ. Οπότε νομίζω σας αξίζει ένα καλό δώρο. Πάμε να ξεκινήσουμε να σας τα δείχνω. Η αγαπημένη μου σοκολάτα, όπως ξέρετε, είναι Kinder Bueno. Οπότε δεν μπορούσα να μην πάρω αυτό το λαχταριστό πακετάκι. Συνεχίζουμε. Πήρα μία λαχταριστή υπερτεράστια λάκτα Oreo. Αυτή εδώ. Είναι φανταστική, παιδιά, φανταστική. 16 λαχταριστές Kinder σοκολάτες σε χριστουγεννιάτικη συσκευασία κιόλας, η οποία είναι φανταστική. Εντάξει, τρελαίνομαι, παιδιά, δείτε. Συνεχίζουμε πάλι με Kinder. Δεν γινόταν να μην το πάρω, παιδιά, δείτε το, δείτε το. Λοιπόν, έχει μέσα διάφορες σοκολάτες. Έχει και την κλασική Kinder σοκολάτα, έχει και την country, βλέπω. Έχει και αυγό Kinder έκπληξη, τρελαίνομαι. Και δεν ξέρω και τι άλλο έχει, παιδιά, μέσα. Έχει κάτι μικρούλια, δεν βλέπω τι είναι. Είναι φανταστικό, τέλος πάντων. Καλά, Χριστούγεννα και να μην πάρω και έναν Άγιο Βασίλη σοκολατένιο δεν γίνεται, παιδιά. Οπότε πήρα και έναν Άγιο Βασίλη. Δίπλα από τον Άγιο Βασίλη είχε και ένα χιονάνθρωπο με σκούφο, να μην τον πάρω. Τον πήρα και αυτό. Αυτό που θα σας δείξω, παιδιά, με ξετρέλανε. Και απορώ γιατί το πήρα και για μένα. Λοιπόν, την επόμενη φορά που θα πάω ως κλαμπενίτη θα το πάρω. Αυτά τα μπισκοτάκια βουτύρου. Κοιτάξτε, ρε παιδιά, αυτό το κουτάκι. Εγώ τρελαίνομαι με αυτά τα κουτάκια. Εντάξει, ωραία θα είναι και τα μπισκότα. Είναι αυτά τα βουτύρου, δείτε πια. Τα τσακίζω αυτά τα μπισκότα. Αλλά, παιδιά, σου μένει και το κουτάκι. Είναι φανταστικό. Τέλειο. Τελευταίο γλυκάκι για σήμερα, για το διαγωνισμό μας. Εννοείται αυτό εδώ, ρε παιδιά. Οι καρδούλες λάκτα. Φανταστικές. Όλοι τις λατρεύουμε, οπότε εννοείται πως πήρα και αυτές. Για να πάρετε τώρα μέρος στο διαγωνισμό μας, τα βήματα είναι πάρα πολύ απλά. Είναι σαν την προηγούμενη φορά στους 3.000, οπότε δεν έχετε παρά να κάνετε ένα like στο βίντεο, μία εγγραφή στο κανάλι μου, αν δεν έχετε ήδη κάνει θα την κάνετε τώρα και θα πατήσετε και το κουδουνάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις κάθε φορά που ανεβάζω νέο βίντεο. Και φυσικά, τελευταίο βήμα είναι να κάνετε ένα οποιοδήποτε σχόλιο θέλετε. Μπορείτε να κάνετε και άπειρα, αρκεί να είναι διαφορετικά. Δεν θέλω να είναι ακριβώς το ίδιο σχόλιο, να είναι κάθε φορά και διαφορετικό για να αυξήσετε τις συμμετοχές σας. Αυτό ήταν λοιπόν το βίντεο για σήμερα. Αυτός είναι ο super διαγωνισμός μας για τους 4.000. Στους 5.000 εννοείται πως θα ξαναβάλουμε διαγωνισμό. Κάτω στα σχόλια πείτε και καμιά ιδέα για τον επόμενο διαγωνισμό. Αν έχετε έτσι κάποια ιδέα, τι θα θέλατε να είναι το δώρο. Ελπίζω λοιπόν να σας άρεσε αυτό το δώρο. Εγώ ξετρελάθηκα. Είμαι πολύ ενθουσιασμένη. Ελπίζω να είστε κι εσείς. Οπότε αυτά για σήμερα. Ραντεβού αύριο στο επόμενο βίντεο. Φιλάκια πάρα πολλά και καλή επιτυχία.